Από το Σύλλογο Φίλων του Νοσοκομείου της Ήρου σας καλωσορίζουμε στην βραδιά τη σημερινή που ειλικρινά με μεγάλη συγκίνηση είδαμε την ανταπόκρισή σας και των τραγουδιστών της Ζωής της Τιδανούρια, της Ελπίδας της ΓΑΔ, του Μιχαηλάγγελου καθώς και των χορευτών που θα συμμετάσχουν και θα χορέψουν τάγκο γιατί το τάγκο της ζωής έχει διπλό νόημα για μας. Το τάγκο της ζωής χορεύεται πάντα με δύο και θέλει υποστήριξη, θέλει μελωδία, θέλει αγάπη και θέλει και ρυθμό. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν στη σημερινή εκδήλωση και θέλουμε από καρδιάς να σας ευχηθούμε καλό φθινόπωρο, να σας ευχηθούμε να είστε υγιείς. Ο σύλλογός μας είναι πάντα δίπλα σας, αλλά διαπιστώνουμε με μεγάλη χαρά ότι και εσείς είσαστε δίπλα μας σε κάθε εκδήλωση, σε κάθε συναυλία που κάνουμε, σε κάθε γεγονός που έχουμε. Θέλουμε και εσάς όλους και τους φίλους σας κοντά μας. Θέλουμε τα μέλη μας από 1.000 να γίνουν 2.000 του χρόνου και θέλουμε τη βοήθειά σας σε ό,τι νομίζετε ότι μπορεί να βοηθήσει ο καθένας σας. Σας καλωσορίζω. Καλωσορίζουμε τις δύο καταπληκτικές και μοναδικές Ζωή Τιδανούρια και Ελπίδα ΓΑΔ και σας εύχομαι καλή διασκέδαση. Thank you.
Thank you.
Καλησπέρα σας. Καλώς σας βρίσκουμε σε αυτόν τον υπέροχο χώρο της πανέμορφης Ήρου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δραστήριο και Δημιουργικό Σύλλογο Φίλων Νοσοκομείου Ήρου Πρόσβαση και την πολύ αγαπημένη πρόεδρο κυρία Ράνια Νικολακοπούλου που είχαν την ιδέα, μπράβο, που είχαν την ιδέα μιας συναυλίας για καλό σκοπό και μας προσκάλεσαν να συμμετέχουμε για να βάλουμε και εμείς ένα λιθαράκι. Και θα σας ευχαριστήσω και εσάς για τη μεγάλη σας προσέλευση και υποσχόμαστε, για να σας ευχαριστήσουμε, μια όμορφη μουσική παράσταση με τάγκο διαθέσεις, με πολλά μουσικά αρώματα από όλο τον κόσμο, που όπως πάντα η δική σας ενέργεια και η αγάπη μας δίνει τη δύναμη να συνεχίζουμε να τα παράγουμε, να τα δημιουργούμε και να σας τα προσφέρουμε απλόχερα. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να προσκαλέσω μια εξαιρετική ταλαντούχα ερμηνεύτρια, το καμάρι σας, τη δική σας Ελπίδα Γαδ. Πέρα και από μένα. Να τα πούμε στη συνέχεια. Thank you.
Χριστίνα και Ρότζετ Σαλαζάρ. Υπέροχοι χορευτές μας. Σε ζωή στην ωραία μου πατρίδα. Κούκλα. Κούκλα. Στο έλεγα. Τι να πω, χαιρόμαστε ιδιαιτέρως που κλείνει έτσι η καλοκαιρινή σεζόν στο όμορφο σπίτι μας, σπιτικό μας. Και η ζωή σαν νησιώτισσα κι αυτή, είναι από τη Σαμοθράκη, από την όμορφη Σαμοθράκη, καταλαβαίνει την απόλυτη αναγκαιότητα για ένα λειτουργικό νοσοκομείο. Οπότε ευχαριστούμε πολύ την κυρία Ράνια Νικολοπούλου Κομτζή για την πρόσκληση. Και να ξέρετε ότι θα είμαι όσο μπορώ και μπορούμε πάντα κοντά σε αυτούς τους συλλόγους στο νησί μας, για να βγει κάτι καλό. Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα, ούτε η Θεσσαλονίκη, και ας μετικούμε εκεί οι περισσότεροι. Είναι και η περιφέρεια, η όμορφη περιφέρεια, οπότε ας τη στηρίξουμε για να μπορούμε να ζούμε εδώ. Το επόμενο κομμάτι, είχαμε την τύχη να γνωριστούμε με τη ζωή χρόνια πριν, λίγο μετά τον COVID, το 21, και αποφασίσαμε να γράψουμε ένα κομμάτι, είναι σε μουσική της ζωής και σε στίχους δικούς μου. Λέγεται Έτσι κι αλλιώς, προσπαθήσαμε να παντρέψουμε το τάγκο, το δικό της κόσμο και το δικό μου, και θα μας πείτε αν σας άρεσε το τέλος. Καλά.
επόμενο κομμάτι είναι το «Δυο χείλη κατά κόκκινα», ένα τραγούδι που έγραψα για το σίριαλ «Δεργιάννη Παθαναγωλίου», το soundtrack, το τραγούδι τίτλων που έχει ερμηνεύσει ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Θα το ακούσουμε απόψε από την υπέροχη Ελπίδα. Και θα μας χορέψουν η Χριστίνα και ο Ρότζερ Σαλαζάρ.
κομμάτι είναι από το Δελιγκάνιο Παρθαναγωγείο, μια ορχιστρική δική μου σύνθεση, στην οποία θα προσκαλέσουμε τον Θοδωρή και την Ελίνα Κουέμτζη να μας χορέψουν το δικό τους υπέροχο τάγκο. Πιατσόλα. Και το πολύ αγαπημένο για πάρα πολλούς, ίσως και για όλους, Λιμπερτάγκο.
στους ήχους μιας σπανιόλικης κιθάρας, θα πλέξω βήματα και χέρια σταυρωτά, σαν την ανάσα τάβρου που ψυχομαχά μέσα σε μια κατάμεστη αρένα, τα μάτια τόσο οικευτικά, καθώς το θάνατο μετρά στου ταυρομάχου τα χτυπήματα. Κι εκεί που λες πως έχω ξεψυχήσει, μα τι θα σε σκηνήσεις, θα σταθώ μπροστά σου, έρωτα, θα αναστηθώ, γιατί δεν μπόρεσες να με νικήσεις. Άλντι Μέολα και Πάκο Ντελουτσία το επόμενο κομμάτι. Thank you.
αξιοτέχνης του Βάσου. Thank you.
Και τα αρώματα του κόσμου συνεχίζουν με το υπέροχο βάλς νούμερο 2 του Σωστακόβιτς. Βάλα σε μια, θα μου πείτε εσείς αν είναι μοντέρνα ή αλλά παλιά διασκευή. Funk, με το Στέλιο εδώ, με το γενεράλι. Θα μας ερμηνεύσει με την υπέροχη φωνή του ο Μιχαήλ Άγγελος Λιάχος. Thank you.
Thank you.
μικρό ταξίδι τώρα σε πιο λαϊκούς κόσμους ελληνικούς. Με ένα, μια σύνθεσή μου. Που έχει, μια σύνθεσή μου που έχει τραγουδήσει ο Στέλιος Διονυσίου. Και αμέσως μετά, για λίγο ακόμα, Χρήστος Νικολόπουλος. Πάλι του Στέλιου Καζατζίδη.
κατά βάθος πονάς, γιατί σκέφτεσαι εμένα. Γιατί θα υπάρχουν εγώ. Ευχαριστώ πολύ. Και θα ανέβει τώρα η ελπίδα να πούμε μαζί με τον Άγγελο ένα από τα πρώτα μου τραγούδια, «Μονοπάτια», σε στίχους του Σταμάτη Μεσημέρι. Το έχουν στη δισκογραφία ερμηνεύσει αρκετοί, η Αρετή και Τιμέ, ο Μιχάλης Τζουγανάκης και σε live πάρα πολύ. Ήρθε το κορίτσι μας. Πάμε.
από τον Εύρο μας με μια διαδρομή φωτός χάραξε δρόμους αγιασμένους. Από τη Θεσσαλονίκη σαν περνάς, τα κάστρα της να χαιρετάς και τους καιρούς τους δοξαμένους στον Όλυμπο όταν σταθείς, μες στην αντάρα του να δεις όλους εκείνους τους παλιούς, τους ξεχασμένους. Στον μετεώρον την τραχιά θωριά, στα μοναστήρια τα αετόκορφα, πιάσε με τους Αγίους τα τραγούδια, μα πρόσεξε, μη μου ξεμυαλιστείς. Κι αν στα ζαγοροχώρια ζαλιστείς, στου Ιουνίου τη γλύκα να παγιάσεις. Βουτώντας σε πρασινογάλανα νερά, με τα δελφινοκόριτσα αγκαλιά, στις παραλίες του Μοριά να ξαποστάσεις, Κυκλαδονίσια, Δωδεκάνησα, θα σ' ανταμώσουν στου πελάγου τα μισά και θα σε στείλουνε στις Σύρου και στη Σαντορίνη στην Αγκάλη και αφού μεθύσεις με ασύρτικο κρασί, καθώς θα γέρνεις στου ηφαιστείου το στεφάνι, με στο καθάριο ολάσπρο δειλινό, να ζωγραφίσεις πύρινο τον ουρανό κι που την αυτοτέλειά του χάνει. Στο Λιβικό με μια στερνή βουτιά, προτού πορφυροβάψεις τα νερά της Κρήτης, χάιδεψε το όμορφο κεφάλι, αφού χορέψεις στην Γνωσό το πεντοζάλι. Ήταν το υπέροχο ποίημα της Προέδρου Εφετών και Γενική Γραμματέως του Κύκλου Ελλήνων Λογοτεχνών Δικαστών κυρία Σοφία Λιγνού, με τίτλο «Ταξίδι στην Ελλάδα». Το δικό μου μικρό ταξίδι στην Ελλάδα θα ξεκινήσει με το Greek Mountains, το κομμάτι που έγραψα για να εκπροσωπήσω την Ελλάδα στο 5ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Ακορντεών στο Ικάλιεν της Φιλανδίας το 2009. Το κομμάτι αυτό εκφράζει την επιθυμία που βγάζει ο ήχος του ακορντεών όταν θέλει να ακούγεται σαν το υπηρώτικο κλαρίνο που παίζει το μυρολόι ο Πετρολούκας Χαριάς. Thank you.
Κυρία Μαρία Παπαδημητρίου, στην οποία θα αφιερώσω το επόμενο κομμάτι που θα μας ερμηνεύσει εκπληκτικά. Το λέω το εκπληκτικά γιατί την άκουσα στην πρόβα και ενθουσιάστηκα. Η δικιά μας η ελπίδα. Και από εκεί δεν πάει.
Όλοι μαζί, τι άλλο, για να κλείσουμε την απόψινη παράσταση, Μάρκο με Μακάρι. Μαζί μας, βλέπετε όλοι θα τραγουδήσουμε, όλοι. Thank you.
Λοιπόν, πριν ήμουν λίγο βιαστική σε αυτά που είπα. Μισό λεπτό κι άλλα, κι άλλα. Λοιπόν, στην αρχή λοιπόν ήμουν λίγο βιαστική, γιατί είχαμε αργήσει λίγο την έναρξη και ήθελα να μην καθυστερήσω τους μουσικούς μας εδώ. Στη ζωή όλα είναι θέμα τύχης, πιστεύω, και εγώ θεωρώ τον εαυτό μου έναν τυχερό άνθρωπο. Με τη ζωή την Τηγανούρια πολλές φορές μιλάγαμε στο τηλέφωνο για να κάνουμε κάτι. Δεν τα είχαμε καταφέρει όμως, κάτι δυσκολίες υπήρχαν, πότε δεν μπορούσε η ζωή, πότε οι συγκυρίες οι δικές μου ήταν δύσκολες. Όταν λοιπόν μιλήσαμε για αυτή τη συναυλία, μου είπε, θέλω όμως και έναν άνθρωπο να μου τραγουδάει. Και εκεί έχετε την Ελπίδα Τηγάδ. Η Ελπίδα Τηγάδ είναι ένα αγαπημένο πλάσμα που το ξέρουμε όλοι πόσο προσφέρει στη Σύρο μας και πόσο μας αγαπάει όλους. Οπότε έγινε ένα φοβερό δίδυμο, ζωή Τηγανούρια, Ελπίδα Τηγάδ, και η ποιότητα της σημερινής εκδήλωσης θεωρώ ότι είναι μοναδική. Μοναδική. Πλαισιωθήκαμε βέβαια και από τους καταπληκτικούς μας χορευτές, Θόδωρο και Ελίνα Κουιμτζή και το Ρότζερ και τη Χριστίνα Ζαλαχάρ. Η μουσική εννοείται ότι ήταν καταπληκτική και θέλω να συστήσω και να πω κάτι. Δεν είναι η Ράνια η Κουιμτζή ο Σύλλογος Φιλών του Νοσοκομείου της Σύρου και κακώς υπόθηκε αυτό στην αρχή. Επικοινωνία που είχα με την ζωή την Τηγανούρια, ναι, μεν την έκανα εγώ. Ο σύλλογος είναι οι άνθρωποι που είναι του Διοικητικού Συμβουλίου, που βοηθάνε σε όλα τα πράγματα, σε όλες τις εκδηλώσεις, και ο σύλλογος ήταν εσείς. Εσείς ήταν ο σύλλογός μας. Εσείς είσαστε που μας στηρίζετε, εσείς που στηρίζετε το νοσοκομείο μας. Αυτές τις μέρες που έκανα έτσι ένα γύρο στην πόλη και στην αγορά, άκουγα τα καλύτερα για το νοσοκομείο μας. Το νοσοκομείο μας αλλάζει, όλα πηγαίνουν προς το καλύτερο, έχουμε έναν καταπληκτικό διοικητή, έχουμε μία ομάδα γιατρών και νοσηλευτών εξαιρετική και έχουμε ένα διοικητικό συμβούλιο, την Αθηνά την Παλιγκίνη, τη Ρηρή την Παναγιωτοπούλου, την Κυκλή την Ξαγοράρη, τον Απόστολο τον Ευκαρπίδη, που είναι η δύναμή μου. Χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσε να γίνει σύλλογος, δεν θα μπορούσε να υπάρχει τίποτα σαν σύλλογος και σαν έργο του συλλόγου. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να δώσεις ένα φιλάκι στην υπέροχη αγαπημένη μας Ράνια. Κορίτσια και αγόρια, για πάρτε τις αρθοδέσμες εκεί να δώσουμε στα κορίτσια τα όμορφα εδώ που έχουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, από καρδιάς. Ήδη έχω πάρει μηνύματα για την καταπληκτική εκδήλωση. Ήδη εδώ από το κοινό μου λένε πόσο ξεχωριστή είναι η εκδήλωση. Βιντεάκια. Στους χορευτές εδώ. Την Ελίνα. Ελάτε λίγο πιο κοντά μας, Κική και Απόστολε. Λοιπόν. Γιατί δεν θα μοιραστεί με τον Γιώργο πολύ και την Ελίνα. Ωραία. Όχι, επειδή είπαμε μόνο για τις γυναίκες. Ωραία. Έχουμε εδώ και την πρόεδρο του Συλλόγου της, του Λυκείου Ελληνίδων, την αγαπημένη μας κυρία Ζαρμπόνη, η οποία μου λέει τι καταπληκτική είναι η ζωή τη Γανούρια και τι ωραία εκδήλωση είναι αυτή. Λοιπόν, σας ευχαριστώ από καρδιάς όλους σας. Και δύο τελευταία. Και να ευχαριστήσουμε και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Χρουσών για τη φιλοξενία και για τον πολύ όμορφο χώρο που μας έχει φτιάξει, που είναι ο μοναδικός δυστυχώς που μπορούμε το καλοκαίρι να παίξουμε το καλοκαίρι βασικά. Να συμπληρώσω, παιδιά, έχω τρακ, δεν με παρεξηγείτε. Λοιπόν, Σύλλογος Χρουσών εννοείται ο Νίκος ο Κοντιζάς. Μας φιλοξενεί κάθε φορά στις εκδηλώσεις μας, είναι μοναδικός ο Δημήτρης ο Κοντιζάς στον ήχο, ο Δήμος της Ερμούπολης που μας παραχώρησε, μέσω του Δήμου Ερμούπολης παραχωρήθηκε ο χώρος αυτός, τους φοβερούς, τον Μπατίστα Καλλιντικά, τους φοβερούς χορηγούς μας, τον Αντρέα το Χατζιωάννου,
όλους εσάς που συμμετείχατε και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς σε όλο το Διοικητικό Συμβούλιο που με βοηθάει πάρα πάρα πολύ και είμαστε μία ομάδα που πραγματικά παράγει έργο και το χαιρόμαστε που είμαστε παρέα. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Ένα νομίζω άρωμα γυναίκας για το τέλος που χρειαζόμαστε, ε? Τι λέτε? Πάμε, θα χορέψουν τα ζευγάρια μας, τα υπέροχα. Thank you.